Όπως βλέπετε είναι λίγο υπερυψωμένοι και δεν χωρούν στα συμβατικά βαπόρια να πάνε από άλλη, δηλαδή να πάνε από Ηράκλειο, ξέρω εγώ, ή να μπουν στα συμβατικά βαπόρια. Μέσω Χανίων έφτασαν στην Κρήτη οι πρώτες αίθουσες διδασκαλίας που προορίζονται για τους μαθητές του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Θα έρθουν 9 και 2 βεσέ σε αυτή τη φάση. Το Σάββατο θα έρθουν άλλες 9 και την Τετάρτη θα έρθουν οι 4. Στο σύνολο θα έρθουν 22 αίθουσες διδασκαλίας. Στο χώρο του κολυμβητηρίου, στο Αρκαλοχώρι, δημιουργούνται οι υποδομές προκειμένου να στηθούν οι αίθουσες που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα φιλοξενήσουν το πρώτο και το δεύτερο δημοτικό σχολείο, τα κτίρια των οποίων χρήζουν αποκατάστασης. Η υποδομή φτιάχνεται, σήμερα είναι εκεί εργολάβοι που φτιάχνουν την υποδομή στους χώρους που θα υποδεχθούν τις αίθουσες. Η ενημέρωση ευχάριστη είναι ότι θα μπορούν όλοι οι μαθητές του Δήμου να μπουν στις αίθουσες αυτές. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα Θρανία σε 2 βάρδιες πρωί-απόγευμα, με την ευχή οι εργασίες αποκατάστασης να ολοκληρωθούν σύντομα. Θα το ορίσουμε σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια ίσως πώς θα γίνει το ορολόγιο πρόγραμμα, πώς θα ρυθμιστούν αυτές τις λεπτομέρειες. Το ευχάριστο είναι ότι σύντομα θα έχουμε τους μαθητές κοντά μας και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για να μην φύγουν και μαθητές και να μείνουν εδώ στο Αρκαλοχώρι. Το σχολείο έχει κριθεί ακατάλληλο, όμως χρήζει επισκευής. Μπορεί να επισκευαστεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί. Μπορεί το εσωτερικό του δεύτερου δημοτικού σχολείου να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Ωστόσο, είναι ευχής έργων πως το κτίριο δεν έχει προβλήματα στατικότητας. Το δημοτικό, το πρώτο του Αρκαλοχωρίου, το κτίριό του έχει σοβαρές βλάβες. Πρέπει να έχει και στο κορμό μέσα βλάβες, οι οποίες δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι επισκευάσιμες ή όχι. Το δεύτερο δεν έχει. Η γραφειοκρατία έχει παραβλεφθεί ευτυχώς αυτή τη φορά. Με απευθείας ανάθεση να ξεκινήσουν άμεσα οι επισκευές και μάλιστα με ενημέρωσαν μέχρι την επόμενη εβδομάδα να το αδειάσουμε το σχολείο, ώστε να μπει ο εργολάβος και να ξεκινήσει εργασίες. Με χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα που μου έδωσαν εμένα είναι 2 μήνες. Και το γυμνάσιο και το λύκειο του Καστελίου είναι επισκευάσιμα με το δεύτερο έλεγχο που έγινε, που ήρθαν τη ΔΑΕΦΚΑ από την Αθήνα, ήρθε και ο διευθυντής. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στο δημοτικό, στο Θραψανό. Πιστεύω ότι το θέμα της εκπαίδευσης και των σχολείων και της στέγασης θα το λύσουμε πολύ γρήγορα και πιστεύω όταν θα έρθουν και οι άλλοι τσίσκοι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Κρήτη να φτάσουν και οι υπόλοιπες αίθουσες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σεισμόπληκτων μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Συνολικά 20 οικίσκοι θα έχουν μεταφερθεί μέχρι το Σάββατο στο Αρκαλοχώρι μέσω του λιμανιού της Σούδας με πλοία ρορό για τη σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης και στο χώρο της εκπαίδευσης. 40 οι οποίες θα ακολουθήσουν είναι στη φάση της δημοπράτησης αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι μέσα μέχρι τέλος του μήνα θα τις έχουμε και αυτές. Αρκούν αυτές οι αίθουσες, 22 σε πρώτη φάση και 40 μετά, 62 στο σύνολο. Είχαμε ζητήσει 100. Πιστεύω ότι αρκούν γιατί από τα 9 σχολικά συγκροτήματα τα οποία είχαν βγει σε πρώτη φάση ακατάλληλα, από αυτά τα 5 μπορούν να επισκευαστούν. Οπότε είμαστε άμεσα, μπαίνουμε στη φάση της επισκευής και πιστεύουμε ότι σε ένα μήνα το πολύ θα έχουμε καταφέρει να έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα ώστε να μπορούν να στεγάσουν μέσα παιδιά.